I would like to call on Minister Jackery to take the floor. Minister Jackery is the Deputy Minister for Industry, among other things. Αγαπητοί συνέδριοι, αγαπητοί συνομιλητές, κυρίες και κύριοι, θαρώ πως η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας σήμερα απαιτεί τουλάχιστον από εμάς τους πολιτικούς να μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η έξοδος της οικονομίας και συνεπαγόμενα και της κοινωνίας από την κρίση και την περιδίνηση στην οποία έχουμε περιέλθει συνολικά. Ωστόσο, είμαι σίγουρη πως όταν όλοι εσείς ακούτε για έξοδα, για σχέδια εξόδου της χώρας από την κρίση, στην καλύτερη περίπτωση, ως πρώτη εικόνα, έχετε στο μυαλό σας μια πολιτική διαμάχη χωρίς ουσία και στη χειρότερη, ένα πρόχειρο, κακοσχεδιασμένο και ως εκ τούτου ανεφάρμοστο δικό χάρτη προθέσεων περισσότερο παρά ρεαλιστικών πολιτικών. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς θα ξαφνιαστούν. Αν σας πω ότι η χώρα αποφάσισε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τη συμμετοχή μας στην Νομισματική Ένωση, στο Ευρώ, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καλά ακούσατε, ούτε μία συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για το τι σημαίνει για την κοινωνία, για την οικονομία και για την επιχειρηματικότητα αυτή η σπουδαία αλλαγή στο προσανατολισμό της ίδιας της χώρας. Δεν θέλω βεβαίως με αυτό να πω στην παρούσα φάση ότι η επιλογή μας ως χώρα ήταν καλή ή κακή. Θέλω απλώς να σημειώσω και να καταδείξω τον ελληματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το πολιτικό σύστημα πολλές φορές στο παρελθόν, για να μην πω τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργούσε. Έτσι, μεσολάβησαν μόλις 8 χρόνια από το εναρκτήριο έτος της εισαγωγής μας στην Ευρωζώνη, ως το σχετικό έτος της χρεοκοπίας μας το 2008, όπου η χώρα μας έτρεχε με δυσθεώρητο έλλειμμα και παράλληλα με ύφεση. Βέβαια, ύφεση και έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο σημαίνει έλλειμμα εθνικών πολιτικών ενίσχυσης και ανάταξης των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων. Σημαίνει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, σημαίνει ανεξέλεκτο και στρεβλό τραπεζικό σύστημα. Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν έγιναν μέσα στη δεκαετία του 2000. Η Ελλάδα είχε πάρει τον λάθος δρόμο μέσα στην Ευρώπη από πολύ νωρίς. Από το πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Αφαιθήκαμε στην προστασία της ευρωπαϊκής ομπρέλας, χωρίς καν να συνδιαμορφώσουμε τις εθνικές πολιτικές σε όλα τα πεδία. Είναι έτσι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, το 2000 η χώρα μας έπεσε από την αιώρα της ξεγνιασιάς και της ανεμελιάς. Όλες σχεδόν οι κοινωνικές ομάδες, από τους επιχειρηματίες μέχρι τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικού συστήματος, βρέθηκαν ανέτοιμοι μπροστά στην κρίση. Αυτή είναι η ελλειπτική και κωδικοποιημένη, θα έλεγα, παρουσίαση του χρονικού της ελληνικής οικονομικής καταστροφής. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα? Καταρχάς, βρισκόμαστε στο σημείο όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια και θάρρος το πρόβλημα. Ειλικρίνεια, γιατί κυρίως εμείς ως χώρα είμαστε υπεύθυνοι για τη δυσμενή θέση στην οποία αυτή έχει περιέλθει. Είναι προφανές ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες δεν έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης στη διαμόρφωση της κρίσης, όπως και ο καθένας ξεχωριστά από εμάς. Ωστόσο, η χώρα έφτασε εδώ που βρίσκεται σήμερα, διότι πριν από την κρίση υπήρξε ένας πολυασθενής. Σχεδόν όλοι μας οι θεσμοί, από το τραπεζικό σύστημα, την δικαιοσύνη, τον συνδικαλισμό, την κοινωνία των πολιτών, θα έλεγα ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως το πολιτικό σύστημα, εμφανίστηκαν ανέτοιμοι και διχασμένοι. Και αυτό που λέμε στην καθομενή λίγη μπροστά στο πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει, κυρίες και κύριοι, και για την Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν θυμίζει σε τίποτα την Ευρώπη που ενερευτήκαμε, την Ευρώπη που όλοι μας επιθυμούμε. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εκτός το ότι οπηλείται με κατάρρευση και σήμερα περισσότερο από κάθε φορά το συνειδητοποιούμε καθημερινά, δεν συνιστά πλέον για τη χώρα απειλών ευημερίας και ασφάλειας. Δεν θέλω με αυτό να πω πως πρέπει να επιδιώξουμε κάποια ηρωική έξοδα. Αντιθέτως, υποστηρίζω ότι ήρθε η ώρα να σταθούμε με θάρρος και ειλικρίνεια απέναντι στο πρόβλημα και να επιδιώξουμε μια έντιμη κοινωνικά και πολιτικά λύση. Η χώρα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έρμεο θέσεων και αντιλήψεων που εκφράζουν δογματικοί άνθρωποι ή θεσμοί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να τιμωρείται η ελληνική οικονομία και κοινωνία δίχως οικονομική και πολιτική λογική. Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε ένα πολιτικό παιχνίδι με τους θεσμούς, που από πίσω του, αν δεν κρύβεται η πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας, κρύβεται σίγουρα η οικονομική της αποτελμάτωση. Ούτε φυσικά μπορεί η δημοκρατία μας να καταστεί ένας σταθερός μηχανισμός εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, όπου οι Έλληνες πολίτες θα ψηφίζουν πολιτικούς αρχηγούς
οι οποίοι θα δικαθίστανται στην πορεία από υπηρεσιακούς οικουμενικούς πρωθυπουργούς. Αυτές είναι λοιπόν οι σκληρές αποφάσεις που πρέπει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να λάβει στη χώρα μας σήμερα, τουλάχιστον τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Διότι ό,τι και αν συζητήσουμε εμείς σήμερα για την ανάπτυξη, όλα τελούν υπό την αίρεση της Τρόικα και της υποτυπώδους σταθερότητας του εκλογικού κύκλου. Εάν κάθε 6 μήνες, κυρίες και κύριοι, έχουμε εκλογές, διότι οι υποφωτισμένοι τροϊκανοί, αντί να δώσουν το πρόσθετο φως να μπούμε κι εμείς στο σύστημα QE, εφευρίσκουν δημοσιονομικά κενά και ονοματίζονται νέα μέτρα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, τότε για ποια ανάπτυξη να συζητήσουμε σήμερα εμείς εδώ? Κυρίες και κύριοι, σήμερα αντιαφισβήτητα το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατασπατάλησης δημοσίων φόρων, όπως είπε και ο Κέις, τον οποίο πολλοί επιμόνασαν σήμερα, είναι η ανεργία. Κάθε πρωί, 1,5 εκατομμύρια Έλληνες ξυπνούν και δεν έχουν να πάνε στη δουλειά τους, καθυλώνοντας έτσι το εθνικό προϊόν και ως εκ τούτου το συνολικό εθνικό εισόδημα σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Αυτός ο εφηβικός στρατός ανέργων, εργασίας, δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για την οικονομία, αλλά και για τη δημοκρατία, για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ασφάλεια, όταν συνδυάται μάλιστα με τη μείωση του πληθυσμού και τη σταδιακή αποδυνάμωση των εθνικών αμυντικών δυνάμεων. Για την αριστερά, οι ιδιωτικοποιήσεις απριόρι δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Ενδέχεται να συνιστούν απλώς αναδιανομία από το κράτος προς ιδιωτικά συμφέροντα, όπως συνέβη στο ζωφερό παρελθόν, εφόσον δεν συνδέονται με επενδύσεις. Μπορεί ακόμη να συντελούν και στη δημιουργία μονοπωλίων, όπως για παράδειγμα συνέβη στην αεροπλοεία, με αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος παραγωγού και τη μείωση της ευημερίας του καταναλωτή, δηλαδή υψηλότερες τιμές και λιγότερη παραγωγή, στη συγκεκριμένη περίπτωση λιγότερες υπηρεσίες. Ενδέχεται ωστόσο να συντελούν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της ευημερίας, μόνο αν συνδυαστούν με επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η οικονομική ευημερία αποτελεί δίχως άλλος θετική συνάρτηση των επενδύσεων και η επιτυχημένη αναδιανομή θετική συνάρτηση της παραγωγής. Η αύξηση του εθνικού εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ανεργίας συνδέεται με την ενεργό ζήτηση της οικονομίας. Η ενεργό ζήτηση δεν ταυτίζεται με την κατανάλωση, όπως λαθασμένα θεωρούσε η κυβέρνηση Καραμαλή τη δεκαετία του 2000, αλλά κυρίως με το επίπεδο των επενδύσεων. Η βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών και η μείωση της ανεργίας πρέπει να προέλθει από την αύξηση των επενδύσεων και την βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών. Στην παρούσα φάση, η αύξηση απλώς των εισοδημάτων, υποθέτοντας βέβαια ότι αυτό μπορεί να συμβεί, θα οδηγούσε μόνο σε βραχυπρόθεσμη αύξηση των εισόδων του δημοσίου, σε αύξηση του πληθωρισμού με την ταχύτητα αύξησης της κυκλοφορίας του χρήματος και εφόσον δεν συνδέονταν με την αύξηση των επενδύσεων, σε αύξηση των εισαγωγών και βελτίωση του γερμανικού ή γαλλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιδονή και επουδενή του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η σημερινή κυβέρνηση, επομένως, οφείλει να δώσει αγώνα υπερπάντων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα και την προσέλκυση επενδύσεων, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Προσέλκυση επενδύσεων σημαίνει βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό και εμείς στο Υπουργείο Βιομηχανίας που χωρούμε στη ριζική απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και στη συμβατότητα με αντίστοιχα ευρωπαϊκά αδειοδοτικά πλαίσια. Μέχρι το 2018 θα έχει απλοποιηθεί η αδειοδότηση και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2018 δεν είναι μακροπρόθεσμος αλλά ρεαλιστικός σχεδιασμός. Μέχρι τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα γίνονται βήμα προς βήμα σταδιακά οι αναγκαίες απλοποιήσεις ανά κλάδο. Ξεκινήσαμε με τους 3 πρώτους κλάδους, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις επιχειρήσεις του τουρισμού και τη μεταποίηση των τροφίμων και των ποτών. Για αυτούς τους 3 πρώτους τομείς, η απλούστευση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή σε 4 μήνες από σήμερα. Ο επόμενος δύσκολος στο θέμα της απλούστευσης στόχος που έχει επιλεγεί είναι εξορεκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η απλοποίηση σε αυτόν τον κλάδο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, λόγω της πολυπλοκότητας του όλου εγχειρήματος. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή μέσα στο 2016, θα αριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την απλοποίηση και των υπολείπων κλάδων, ώστε το 2018 να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Η μάχη μας είναι ένας καθημερινός αγώνας με την γραφειοκρατία που έχτισε επί δεκαετίες, η αδιαφάνεια και η αμέλεια του πολιτικού συστήματος. Εμείς αλλάζουμε τους όρους του παιχνιδιού. Όλοι θα υπόκειται στους ίδιους σαφείς και εύκολα αντιληπτούς κανόνες. Το να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες για επιτυχία στην επιχειρηματική προσπάθεια είναι μια μορφή κοινωνικής δικαιοσύνης, ειδικά σε μια χώρα που το 99,5% των επιχειρήσεών της είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το να μπορούν να δημιουργούν νέο πλούτο και σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, υγιείς επιχειρήσεις που δεν εξαρτώνται από αδιαφανείς σχέσεις στο επίπεδο της πολιτικής ή της δημόσιας διοίκησης, είναι μια βαθιά προοδευτική επιλογή. Αυτή την επιλογή κάνουμε και υλοποιούμε με την απλοποίηση της αδειοδότησης.
Ενίσχυση της μεταποίησης και ανάπτυξη της βιομηχανίας σημαίνει επίσης να παντρέψουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τους εξειδικευμένους φορείς στο Υπουργείο μας, όπως είναι η ΕΒΕΤΑΜ, ο ΕΒΗ, ο ΕΛΟΤ και άλλους φορείς, με τις παραγωγικές μονάδες της χώρας, μεγάλες και μικρές. Όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Με συγκεκριμένες δράσεις που θα προτείνουμε να τύχουν άμεσης χρηματοδότησης. Σημαντικό επίσης κομμάτι της εργασίας μας είναι να αναγνωρίσουμε και να προσδιορίσουμε τα συγκεκριμένα εμπόδια που υφίστανται τόσο για τη διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανίας, όσο και για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μέσα από αυτές τις δύο παράλληλες εργασίες, μπορούμε να δώσουμε νέα, αλλά στέρεη αυτή τη φορά, όθηση στην στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στην υλοποίηση προτάσεων και προγραμμάτων φορέων καινοτομίας από τη βιομηχανία, στην έμπρακτη διασύνδεση της μεταποίησης με την έρευνα. Ριζοσπαστική βελτίωση επομένως του μηχανισμού αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις, φορολογικές, αναπτυξιακές και άλλες, για τον αναπτυξιακό πλάνο της βιομηχανίας μέχρι το 2020, που είναι σχεδόν ολοκληρωμένες και θα ανακοινωθούν από το σημαντικό θεσμικό εργαλείο, το Φόρουμ Βιομηχανίας, που συγκροτήθηκε προσφάτως από το Υπουργείο μας, αποτελούν το βασικό διακύβευμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Κυρίες και κύριοι, ας μην ξεχνούμε ότι τη δεκαετία του 2000, που ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είχαν υψηλή κατανάλωση, αλλά με χαμηλό όγκο επενδύσεων, οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο 2010. Διότι η αύξηση των μισθών, αν δεν συνδέεται με την αύξηση των επενδύσεων, δεν φέρνει ούτε ανάπτυξη, ούτε βεβαίως και δημιουργεί κάποιο είδος ευημερία. Έχοντας σας δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για ένα εκτενές εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πρέπει να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα άριστο εθνικό επιχειρηματικό περιβάλλον θα τροφοδοτήσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες και την ανάπτυξη. Θα διώξει σημαντικά την ανεργία. Θα βοηθήσει στη βελτίωση των μισθών και θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια νέα περίοδο αιωθμής πάνω σε στέρεες βάσεις. Ο αποπροσανατολισμός της σύγχρονης ελληνικής αριστεράς πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Η σύγχρονη ελληνική αριστερά είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας και κατά της λιτότητας. Η χώρα χρειάζεται να συντάξει και θα συντάξει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Θα δίνει προτεραιότητα στην ελληνική επιχειρηματικότητα και θα βάζει ως πρώτη προτεραιότητα την αύξηση των επενδύσεων και όχι απλώς την αναδιανομή δημοσίου πλούτου εις βάρος του δημοσίου, ούτε την οικονομική μεγέθυνση που δεν συνδέεται με οικονομική ανάπτυξη. Και κρίσιμος κρίκος για όλη αυτή την προσπάθεια είναι οπωσδήποτε το τραπεζικό σύστημα, που οφείλει να χορηγήσει στο μέτρο του δυνατού και από τους παρόντες περιορισμούς φτηνό χρήμα σε πραγματικά παραγωγικές δραστηριότητες. Κυρίες και κύριοι, τα μνημόνια δεν τελειώνουν ούτε με τα μπλόκα ούτε στα πεζοδρόμια. Τελειώνουν στα ανοιχτά εργοστάσια, στα ανοιχτά ναυπηγεία, στα ανοιχτά καταστήματα. Και τελειώνουν όταν υπάρχει εθνική συνένεση, και εθνική μας λοιπόν υποχρέωση είναι η προστασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της εθνικής παραγωγής με προοπτική, αλλά κυρίως της εθνικής πλέον αντίστασης απέναντι σε παράλογες πολιτικές λιτότητας από όποιον αυτές προέρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του πρώτου οικονομικού φόρουμ, που αποτελεί μια εξαιρετική, θα έλεγα, ευκαιρία να συζητήσουμε για κέρια προβλήματα που αποτελούν συγχρόνως, θα έλεγα, σημαντικά προβλήματα του παγκόσμιου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, δίνοντας αυτό του φόρουμ την υπόσταση της συνέχειας ενός θεσμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.